Καλησπέριζω και καλωσορίζω στο στούντιο τον κύριο Αλέξη Χαρίτση, πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Κύριε Χαρίτση, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Χαρίτση. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς που είστε εδώ και μια και τα δεδομένα είναι αυτά, πάμε να ξεκινήσουμε με το τελευταίο θέμα το οποίο καταπιαστήκαμε, που είναι και το θέμα της ημέρας σε ό,τι μας αφορά, έτσι, δηλαδή τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Δεν ξέρω από αυτά που παρακολουθήσατε εσείς. Πώς κατανοείτε τα δεδομένα πλέον σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά και αν υπάρχουν πλέον και γκρίζες ζώνες οι οποίες γκριζάρουν ακόμα περισσότερο από την πλευρά της Τουρκίας, το Αιγαίο, αναφορικά με την ΑΟΖΟ, αναφορικά με την υφαλοκρηπίδα, κατόπιν και των δηλώσεων που είχαμε από τον Ερντογάν από το βήμα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Κύριε Χαρίτο, καταρχάς ας ξεκινήσουμε από τα θετικά. Είναι σημαντικό ότι υπάρχει διάλογος. Mm-hmm. Είναι σημαντικό ότι υπάρχουν διεύλοι επικοινωνίας. Αυτό μην το προσπερνάμε. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό είναι πάντα μια θετική πορεία των πραγμάτων. Από εκεί και πέρα βεβαίως, σημασία έχει και αυτός ο διάλογος να οδηγεί κάπου. Και εδώ, επειδή είχαμε και τις τελευταίες ώρες πριν τη συνάντηση εννοώ Μητσοτάκη Ερντογάν και τις δημόσιες τοποθετήσεις του Τούρκου Προέδρου, θα περίμενε κανείς ότι από την ελληνική πλευρά θα αναλυθούν πρωτοβουλίες και θα υπάρχουν δημόσιες τοποθετήσεις. Είδα τώρα και στο ρεπορτάζ σας, λέγατε ότι η ενημέρωση έγινε με off camera και με διαρροές. Είδα μια ανακοίνωση που βγήκε. Για κάποιο λόγο θα έβγαινε ο Πρωθυπουργός, δήλωση στην ΕΡΤ, θα το έδινε με πουλ. Όλο αυτό ακυρώθηκε τελικώς και είχαμε ενημέρωση. Ναι, φαίνεται ότι υπάρχει μια προσπάθεια να υποβαθμιστεί η όλη συνάντηση. Όμως, από την άλλη πλευρά, από την τουρκική πλευρά, είδαμε τον πρόεδρο της Τουρκίας, τον κύριο Ερντογάν, με επίσημο τρόπο, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, να μιλάει ουσιαστικά και πάλι για τα δύο κράτη, να μιλάει ουσιαστικά για την αναγνώριση του ψευδοκράτους, mm-hmm. περί αυτού πρόκειται. Είναι η δεύτερη φορά που συμβεί και πέρυσι. Ναι, χωρίς να υπάρχει απάντηση από την ελληνική πλευρά. Πρέπει λοιπόν, κατά τη γνώμη μας, χωρίς εθνικιστικές κορώνες και χωρίς να καταφεύγουμε σε ακρότητες, πρέπει πάντα να τίθενται στη βάση του διεθνούς δικαίου και στη βάση του εθνικού μας συμφέροντος τα ζητήματα με την Τουρκία και όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά και όσον αφορά το κυπριακό. Περιμένουμε την επίσημη ενημέρωση από την κυβέρνηση βεβαίως, mm-hmm. και πρέπει ο κ. Μητσοτάκης επιτέλους να κατανοήσει ότι πρέπει να έρθει στη Βουλή, να έρχεται στη Βουλή και να ενημερώνει για το πώς προχωράνε οι συζητήσεις με την τουρκική πλευρά. Θεωρώ όμως ότι δημιουργεί μια ευρύτερη ανησυχία, όχι το περιεχόμενο της συζήτησης, το οποίο βεβαίως δεν το γνωρίζουμε σε κλειστές πόρτες, αλλά το γεγονός ότι έχουμε μια Τουρκία η οποία φαίνεται ότι αναλαμβάνει έναν ευρύτερο ρόλο στην περιοχή μας. Πριν είχατε το ρεπορτάζ για τις εξελίξεις στο Λίβανο, mm-hmm. για την εγκληματική, τρομοκρατική θα έλεγα εγώ, επίθεση του Ισραήλ στο Λίβανο. Χθες ήταν η Γάζα, σήμερα είναι ο Λίβανος. Αύριο άρα ποιος θα είναι? Έχουμε λοιπόν την επιθετικότητα του Ισραήλ, έχουμε τον κίνδυνο διεύρυνσης του πολέμου και εκεί θα περίμενε κανείς από την χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη εμπλέκεται σε όλη αυτή την λόγω γεωπολιτικής και γεωγραφικής θέσης τη σύραξη, να αναλάβει πρωτοβουλίες. Και δεν ακούσαμε ούτε λέξη από τον κύριο Μητσοτάκη, ούτε για το Παλαιστινιακό και τη Γάζα, ούτε για την επιθετικότητα του Ισραήλ και την ανάγκη επιτέλους να επιβληθούν και οι Ρώσεις, ούτε για τον κίνδυνο ευρύτερης ανάφλεξης στην περιοχή μας. Ξέρετε, η Ελλάδα δεν είναι ούτε Λουξεμβούργο, ούτε Βέλγιο. Εμείς είμαστε στο μάτι του κυκλώνα εδώ πέρα. Και όσο δεν αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες από την ελληνική πλευρά, βλέπουμε ότι αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες από άλλη πλευρά. Από την τουρκική. Απλώς επειδή δεν υπάρχει κάποιος από την κυβέρνηση εδώ, επιτρέψτε μου το εξής ερώτημα. Γιατί το έχω ακούσει λίγο το συνήγορο του διαβόλου. Το έχω ακούσει ως επιχείρημα ότι ξέρεις, από τη στιγμή που έχει μια Τουρκία να βγαίνει επιθετικά με τον τρόπο που βγαίνει, να προτάσει το τουρκολιβικό μνημόνιο και από τη στιγμή που θα πρέπει να χτίσουμε κάποιες ισορροπίες και να έχουμε κάποιους συμμάχους για να πατήσουμε, για να αντιπαλέψουμε αυτή την επιθετικότητα της Τουρκίας, τη διπλωματική ή την ρεαλιστική στο πεδίο. Ναι, αυτό είναι το σύνθετο επιχείρημα της κυβέρνησης. Μας έχει μείνει η Αίγυπτος, η Κύπρος και το Ισραήλ. Άρα, πώς να βγεις επιθετικά σε αυτό? Κατά τη γνώμη μου, κύριε Χαρίτο, όλα αυτά παραπέμπουν σε μια προγενέστερη κατάσταση που δεν έχει καμία σχέση με το σήμερα. Σήμερα αυτό το οποίο έχουμε ουσιαστικά
είναι ένα Ισραήλ το οποίο θέτει σε κίνδυνο την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Ένα Ισραήλ το οποίο η κυβέρνηση, η ακροδεξιά κυβέρνηση Νετανιάχου αυτή τη στιγμή έχει οδηγήσει τα πράγματα σε μια γενοκτονία στη Γάζα, έχει πλέον επεκτείνει τις πολεμικές επιχειρήσεις στο Λίβανο με εκατοντάδες νεκρούς και απειλεί την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Απέναντι σε αυτό, δεν μπορείς εσύ που είσαι σε αυτή την περιοχή να μένεις απαθής. Και όχι μόνο να μένεις απαθής, επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό το οποίο βλέπουμε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη ουσιαστικά είναι ότι λειτουργεί ως ο πιο πιστός και προβλέψιμος σύμμαχος των ΗΠΑ. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν τεράστιες, επιτρέψτε μου να το πω, εγκληματικές ευθύνες της Δύσης, των ΗΠΑ, της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτό το οποίο συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ βομβαρδίζει και σκοτώνει με δυτικά όπλα. Θα μπορούσε η Δύση πάρα πολύ εύκολα, σταματώντας να προμηθεύει το Ισραήλ με τον οπλισμό αυτό, να σταματήσει την αιματοχυσία και δεν το κάνει. Η χώρα μας εδώ πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες. Εμείς εδώ, επαναλαμβάνω, είμαστε στο μάτι του κυκλώνα. Και εδώ είναι ζήτημα και διεθνούς δικαίου, είναι και ζήτημα ανθρωπισμού. Δυστυχώς στις μέρες μας έχουμε φτάσει στο σημείο αυτές οι έννοιες να έχουν πάει περίπατο. Είναι ντροπή για ολόκληρη την ανθρωπότητα αυτό το οποίο συμβαίνει στη Γάζα και στη Μέση Ανατολή. Και η επιθετικότητα αυτή και οι δολοφονίες αυτές από τη μεριά του Ισραήλ. Είναι όμως και ζήτημα εθνικού συμφέροντος, κύριε Χαρίτο. Είναι ζήτημα εθνικού συμφέροντος η χώρα μας να μην σέρνεται πίσω από τις εξελίξεις και να μην είναι απλώς και μόνο ο τελευταίος τροχός της άμαξας μια συμμαχίας η οποία αυτή τη στιγμή έχει προκαλέσει με τη στάση της αυτή την αιματοχυσία στη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, είναι και προς το εθνικό συμφέρον της χώρας μας λοιπόν να αναλυφθούν πρωτοβουλίες, και να παίξουμε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή μας. Το κρατώ, νομίζω ήσασταν απόλυτα ξεκάθαρος και κατανοητός ότι υπάρχει ένα έλλειμμα με βάση αυτά που περιγράψατε εξωτερικής πολιτικής από την χώρα μας και ανάληψης πρωτοβουλειών. Τώρα, για να γυρίσουμε στα εσωτερικά και να δούμε την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Αν μιλήσει κάποιος με τον κόσμο, φαντάζομαι ότι και εσείς μιλάτε με τον κόσμο και τους πολίτες, αυτό που θα σας πούνε είναι ότι υπάρχει και ένα έλλειμμα αντιπολίτευσης στη χώρα. Γιατί η καλή κριτική που ασκούμε στα τηλεοπτικά πάνελ, στα παράθυρα και στις δημόσιες συζητήσεις κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά υπάρχει αυτή τη στιγμή μια κυβέρνηση η οποία διαχειρίζεται τα πράγματα στη χώρα όντας το απειρόβλητο. Βλέπουμε αντιπολίτευση από 11 οι οποίοι ενδεχομένως να έχουν αυγατήσει και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα αυτό για την κυβέρνηση από 11 στελέχη του κυβερνώντος κόμματος. Δεν βλέπουμε αντιπολίτευση όμως που να ταρακουνά την κυβέρνηση από την αντιπολίτευση. Η αλήθεια είναι ότι το λένε αυτό οι πολίτες και έχουν δίκιο οι πολίτες που το λένε. Τον εστερνίζεστε? Ναι, τον εστερνίζομαι. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό κενό στη χώρα μας και υπάρχει μια τεράστια ανισορροπία η οποία δημιουργεί δημοκρατικό πρόβλημα στη λειτουργία του πολιτικού συστήματος. Αυτό, επιτρέψτε μου να πω, έχει και την αντανάκλασή του και στην κοινωνία. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι και στην κοινωνία υπάρχει ένα μεγάλο μπλοκάρισμα. Δεν γίνεται μια σοβαρή συζήτηση και δεν υπάρχουν διεργασίες κοινωνικές οι οποίες θα αναδείξουν, αν θέλετε, και πολιτικά αυτήν την αντιπαράθεση με μια κυβέρνηση η οποία νομίζω ότι είναι η πιο επικίνδυνη για τα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας που έχει εμφανιστεί στη χώρα από τη μεταπολίτευση και μετά. Υπάρχει λοιπόν ένα τεράστιο πολιτικό κενό. Οι μεγαλύτερες δυνάμεις της λεγόμενης προοδευτικής αντιπολίτευσης νομίζω ότι αναλώνονται σε μια, από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως, σε μια εσωτερική παραπολιτική διαδικασία η οποία πλέον έχει ξεπεράσει τα όρια του ευτελισμού και της απαξίωσης. Περισσότερο γίνεται σχόλιο στα πρωινάδικα παρά σε σοβαρές πολιτικές συζητήσεις. Και από τη μεριά του ΠΑΣΟΚ, επιτρέψτε μου να πω, που όντως είναι πιο πολιτική διαδικασία που ακολουθείται ως προς την εσωκομματική εκλογή, όμως είναι μια διαδικασία η οποία παραπέμπει κατά τη γνώμη μου στο παρελθόν. Όσο πρόλαβα να δω και το debate που γίνεται αυτή την ώρα, και δεν θέλω βεβαίως να αδικήσω και την διαδικασία για τους υποψήφιους προέδρους του ΠΑΣΟΚ, όσο όμως το έβλεπα, σκεφτόμουν ότι αυτό το οποίο βλέπουμε ανήκει σε μια προηγούμενη περίοδο.
περισσότεροι υποψήφοι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ. Αναφέρεστε στο debate, ως debate, στη τηλεμαχία, όχι, αναφέρεστε στη γλώσσα. Αναφέρομαι και στη γλώσσα, αναφέρομαι και στις θέσεις. Mm. Αναφέρομαι και στην πολιτική. Υπάρχει πολιτική. Αλλά είναι μια πολιτική που παραπέμπει σε έναν παλιό δικοματισμό, ο οποίος λειτουργήσε στη χώρα δεκαετία του 90, στη δεκαετία του 2000 και μας οδήγησε στη χρεοκοπία. Νομίζω ότι στο πίσω μέρος του μυαλού τους έχουν περισσότερο το πώς θα επαναφέρουν την ισορροπία μέσω ενός τέτοιου δικοματισμού, στον οποίο το ΠΑΣΟΚ θα είναι ο ένας πόλος και η Νέα Δημοκρατία ο άλλος, ο οποίος στοίχησε πάρα πολύ σε αυτή τη χώρα. Στοίχησε τραγικά σε αυτή τη χώρα. Και βεβαίως η Ελλάδα του 2024 δεν είναι η Ελλάδα του 1990 ούτε του 2000. Θεωρείτε ότι η Ελλάδα του 2024 είναι μια προεκλογική περίοδο ενός κόμματος που βρίσκεται σε διαδικασία εκλογής Προέδρου να έμπαινε εξ αρχής στο τραπέζι η προσέγγιση της συνεργασίας με άλλα κόμματα? Όχι, θεωρώ... Δεν πρέπει να πείσεις ότι μπορείς να ξαναγίνεις κόμμα εξουσίας, όποιο κόμμα και είναι αυτό. Φαντάζομαι ότι είναι αριστερά, δεν το υποτιμώ, αλλά πώς το κάνεις αυτό? Δεν το κάνεις αυτό εμφανιζόμενος ως το συμπλήρωμα μιας πολιτικής η οποία ασκείται σήμερα. Το κάνεις αυτό με ευθεία αντιπαράθεση προς την πολιτική η οποία ακολουθείται σήμερα. Το ΠΑΣΟΚ, πολύ φοβάμαι σήμερα, αυτό το οποίο έχει να προσκομίσει προς την ελληνική κοινωνία είναι μια πολιτική η οποία δεν είναι ευθέως ανταγωνιστική προς την πολιτική της δεξιάς της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπουμε θέσεις οι οποίες είναι επαφωτερίζουσες. Από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μέχρι την εξωτερική πολιτική. Θα περίμενα να ακούσω, για παράδειγμα, έναν από τους υποψήφιους στο debate του ΠΑΣΟΚ να μας πούν για την στάση που κράτησαν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ την προηγούμενη εβδομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο σε σχέση με το ψήφισμα για την επέκταση της ενίσχυσης προς την Ουκρανία και το βάθεμα του πολέμου και την επέκταση των επιθέσεων σε ρωσικό έδαφος. Αναφέρεστε στο ψήφισμα που το στήριξαν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που ήταν μέσα, ο κ. Μανιάτης. Αυτή είναι μια προοδευτική πολιτική η οποία αντιπαρατίθεται με την πολιτική της κυβέρνησης και την πολιτική της Ευρώπης, η οποία είναι φιλοπόλεμη και η οποία οδηγεί σε μια πολεμική βιομηχανία το σύνολο της Ευρώπης. Θα περίμενα πιο σαφείς θέσεις, ξεκάθαρες θέσεις, για παράδειγμα για τα πανεπιστήμια. Για την υπεράσπιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Νιώθετε ότι ως Νέα Αριστερά έχετε εκφράζει αυτές τις θέσεις? Κύριε Χαρίτων, νιώθω ότι η Νέα Αριστερά, η προσπάθεια την οποία έχει κάνει με πολύ μεγάλες δυσκολίες και με τις μικρές δυνάμεις τις οποίες έχουμε, δεν μικρομεγαλίζουμε, ούτε θεωρούμε ότι κατέχουμε την απόλυτη αλήθεια, ούτε ότι μπορούμε από μόνοι μας να αλλάξουμε τους πολιτικούς σχετισμούς. Λέω όμως ότι η Νέα Αριστερά έχει προσπαθήσει αυτούς τους λίγους μήνες της ζωής της να βάλει την πολιτική από αριστερή σκοπιά και πάλι στο προσκήνιο. Με θέσεις οι οποίες είναι καθαρές, με θέσεις οι οποίες, αυτό πήγα να πω πριν, ότι η Ελλάδα του 2024 δεν είναι η Ελλάδα του 1990, του 2000. Στην Ελλάδα του 2024 τα κοινωνικά προβλήματα είναι εξαιρετικά οξυμένα. Άρα τα ζητήματα τα οποία βάλαμε εμείς πρόσφατα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που βάλαμε ένα πρόγραμμα 6 βασικών εχμών για τη στέγη, για την ενέργεια, για την ακρίβεια, για την κλιματική κρίση και την πολιτική προστασία, για την υγεία, για την εργασία. 6 βασικές εχμές με θέσεις καθαρές. Θα έχουμε στην ενέργεια δημόσιο έλεγχο στις βασικές επιχειρήσεις όπως είναι η ΔΕΗ και στα δίκτυα. Θα έχουμε στην υγεία διπλασιασμό. Το κοστολογήσαμε κιόλας, 500 εκατομμύρια το χρόνο των αμοιβών των γιατρών, για να μην έχουμε αυτή την τεράστια διαρροή προς το εξωτερικό και να στηριχτεί το σύστημα, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν είναι απλώς γονατισμένο, είναι καθημαγμένο, είναι διαλυμένο το δημόσιο σύστημα υγείας. Θα έχουμε στην ακρίβεια, για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, έναν πόλεμο ανοιχτό με τα καρτέλ τα οποία λιμένονται αυτή τη στιγμή τις βασικές αγορές, ή θα συνεχιστεί αυτή η πολιτική της εσχροκέρδειας, την οποία την πρημοδοτεί και την επιδοτεί η κυβέρνηση με την πολιτική των επιδοτήσεων? Νομίζω λοιπόν ότι εδώ χρειάζονται καθαρές θέσεις. Χρειάζεται μια σαφής αριστερή αντιπολίτευση απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία αντιστρατεύεται και αντιμάχεται τα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας. Και αυτό δεν μπορεί βεβαίως αυτή τη στιγμή, νομίζω, να το εκφράσει ούτε αυτές το ΠΑΣΟΚ, ούτε βεβαίως ΣΥΡΙΖΑ. Αυτές τις καθαρές θέσεις τις οποίες εκφράζεται και τις έχετε επικοινωνήσει, ήταν και οι άξονες τους οποίους προβάλλατε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θεωρείτε από τη στιγμή που δεν δείχνουν να συγκινούν ένα τόσο μεγάλο μέρος του
των πολιτών για να συσπηρωθούν γύρω από τη Νέα Αριστερά, ότι θα μπορούσατε να τις επικοινωνήσετε με κάποια από τα υπάρχοντα κόμματα ή από τα κόμματα τα οποία θα διαμορφωθούν την επομένη των εκλογών, σε ΠΑΣΟΚ ενδεχομένως, σε ΣΥΡΙΖΑ, με το ότι προκύψει μετά, ούτως ώστε να φτάσουμε σε μια νέα πολιτική πραγματικότητα η οποία θα φέρει τον τίτλο συνεργασίες? Καταρχάς, κύριε Χαρίτο, το πόσο θα καταφέρουν να συγκινήσουν οι προτάσεις μας, οι θέσεις μας, η προσπάθειά μας, ο αγώνας μας, μένει να το δούμε. Η ιστορία τώρα ξεκινάει για την Αριστερά και η ιστορία διαρκεί πολύ. Εντάξει, αν λάβουμε ως αξίωμα το τελευταίο εκλογικό αποτέλεσμα. Το δέχομαι αυτό το οποίο λέτε. Και εμείς μιλήσαμε ξεκάθαρα από την πρώτη στιγμή και για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, χαρακτηρίζοντας ως ήττα για μας. Σε πολύ δύσκολες συνθήκες, αντίξιες συνθήκες, δώσαμε μια μάχη και βεβαίως τώρα εμείς. Αλλά το αφήνουμε αυτό να κάνουμε πίσω. Κοιτάτε μπροστά. Κοιτάμε μπροστά και έχουμε και το συνέδριό μας. Έχουμε το ιδρυτικό συνέδριο τον Νοέμβριο, 7 με 10 Νοεμβρίου. Εκεί ουσιαστικά συγκροτεί την Νέα Αριστερά ως κόμμα και φιλοδοξούμε ακριβώς να εκφράσουμε αυτές τις αγωνίες των πολιτών, των αριστερών πολιτών, των προοδευτικών ανθρώπων οι οποίοι βλέπουν το αδιέξοδο μπροστά τους. Η μεγαλύτερη ήττα, κατά τη γνώμη μου, αυτή τη στιγμή όλου του αριστερού χώρου είναι ότι ο κόσμος αυτός δεν είναι ότι δεν έρχεται στην Αριστερά και πάει κάπου αλλού, είναι ότι έχει πάει σπίτι του. Είναι ότι έχει απαξιώσει την ίδια την πολιτική. Είναι ότι έχει απογοητευτεί τόσο πολύ και έχει εγκαταλείψει την ελπίδα ότι μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Εμείς λοιπόν λέμε ότι στόχος ο δικός μας είναι να προσπαθήσουμε με τις θέσεις μας, με το πρόγραμμά μας, αλλά και με τη δουλειά μας μέσα στην κοινωνία, γι' αυτό πρέπει να οργανώσουμε και τις δυνάμεις μας, να ξαναφέρουμε αυτή την ελπίδα. Δεν θα το κάνουμε μόνοι μας. Δεν θα το κάνουμε μόνοι μας. Λέμε λοιπόν ότι για να υπάρχει όμως και μια διέξοδος όπως αυτή την οποία περιγράψατε των συνεργασιών, που πολλής λόγος γίνεται για αυτή, αλλά με πολύ λίγη ουσία, επιτρέψτε μου να πω, εδώ χρειάζονται καθαρές θέσεις. Εμείς καταθέσαμε λοιπόν κάποιες πρώτες προτάσεις. Θα τις επεξεργαστούμε περαιτέρω και στο συνέδριό μας θα έχουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Χρειάζεται στην Ελλάδα να υπάρξει ένα λαϊκό μέτωπο, όπως στη Γαλλία. Ένα λαϊκό μέτωπο όμως το οποίο θα απαντάει σε πραγματικές ανάγκες της πραγματικής κοινωνίας. Όχι μια συμμαχία τεχνητή κορυφής η οποία δεν αφορά την κοινωνική πλειοψηφία. Ο κόσμος σήμερα είναι πάρα πολύ καχύποπτος. Ο κόσμος είναι απογοητευμένος. Ο κόσμος θέλει να ακούσει και να δει μια προοπτική η οποία θα αντιμετωπίζει τα προβλήματά του σήμερα και θα του δίνει μια προοπτική για το αύριο. Πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο για το πώς φανταζόμαστε αυτή τη χώρα σε 5 σε 10 χρόνια. Πώς θα είναι η Ελλάδα του 2034. Θα είναι μια χώρα στην οποία ο κ. Μητσοτάκης θα έχει παραδώσει τα πάντα στους 10 εκλεκτούς πανίσχυρους φίλους, όπως κάνει σήμερα με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας? Θα είναι μια χώρα στην οποία η κλιματική κρίση θα μας έχει οδηγήσει από τη μία φυσική καταστροφή στην άλλη? Θα είναι μια χώρα στην οποία το μοντέλο ανάπτυξης θα βασίζεται στον υπερτουρισμό, ο οποίος διαλύει τις τοπικές κοινωνίες? Ή θα είναι μια χώρα στην οποία θα προσπαθήσουμε, με πολύ μεγάλες δυσκολίες, εγώ θα πω, και χωρίς να θεωρούμε ότι με κάποιο μαγικό ραβδί μπορούμε από τη μια μέρα στην άλλη, και ολοκληρώνουμε αυτό, από τη μια μέρα στην άλλη να αλλάξουμε την καταστροφή την οποία έχει φέρει αυτή την πενταετία η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αλλά να προσπαθήσουμε να ξαναβάλουμε βάσεις υγιούς ανάπτυξης, δίκαιης ανάπτυξης, συμπεριληπτικής ανάπτυξης, στήριξης εργασίας των νέων ανθρώπων οι οποίοι δεν βρίσκουν καμία προοπτική, καμία ελπίδα στον τόπο τους. Αυτό νομίζω είναι το μεγάλο στοίχημα για τη Νέα Αριστερά. Αυτό είναι το μεγάλο στίχημα για την ελληνική κοινωνία τα επόμενα χρόνια και εμείς θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις σε αυτό το σκοπό. Λοιπόν, Αλέξη Χαρίτση, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα αυτή, κύριε Χαρίτση.